Σε λειτουργία τίθεται από την Δημοτική Αρχή Μυτιλήνης ο θεσμός του συμπαραστάτη του Δημότη για πρώτη φορά από την θέσπισή του. Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, κατά την τοποθέτησή του, αναφέρθηκε στη σημασία του θεσμού για τη στήριξη των δικαιωμάτων του Δημότη και των επιχειρήσεων, ενώ εξελέγει κατά πλειοψηφία ο Απόστολος Πατέστος για τη συγκεκριμένη θέση. Υπέρ του θεσμού τάχθηκε η παράταξη Κουφέλου, ενώ διαφώνησε η παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση, η οποία απήχε από την ψηφοφορία. Ο κ. Πατέστος δήλωσε αμέσως μετά την εκλογή του ότι θα λειτουργεί πάντα με γνώμονα το συμφέρον των Δημοτών. Η επιλογή συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης στο Δήμο Μυτιλήνης. Ναι, νομίζω έχετε λάβει την εισήγηση, γνωρίζετε, είναι εκ του νόμου προκύπτει. Ένας πολύ σημαντικός θεσμός που δυστυχώς από όσο έχω ενημερωθεί δεν έχει καταφέρει να λειτουργήσει καμία φορά εδώ ούτε από τη σύστασή του, ούτε στο Δήμο Λέσβου, ούτε στο Δήμο Μυτιλήνης. Παλιότεροι μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Εκ μέρους της Λαϊκής Συσπήρωσης, εκφράζοντας την πολιτική μας αντίθεση στο θεσμό του συμπαραστάτη, στην τέταρτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου καταψηφίσαμε την κατάρτιση προκήρυξης πρόσληψης προσώπου για το θεσμό. Ως απόρρια της θέσης μας αυτής, σήμερα απέχουμε από τη διαδικασία ψηφοφορίας για την επιλογή προσώπου. Οι αιτήσεις οι οποίες έχουν αυτή τη στιγμή έχω στα χέρια μου είναι δύο. Είναι της κυρίας Κουρτζή Μαρίας. Ναι, Κουρτζή Μαρία και του κυρίου Πατέστου Απόστολου. Θεωρούμε ως παράταξη τουλάχιστον ότι είναι ένας από τους βασικούς θεσμούς του δημοκρατικού πολιτεύματός μας να υπάρχει ο ενδιάμεσος, ο κριτής, ο συμπαραστάτης του Δημότη και της επιχείρησης. Είναι αυτός ο ενδιάμεσος ο οποίος δεν εμπλέκεται με τη Δημοτική Αρχή και προασπίζεται τα συμφέροντα του Δημότη και της επιχείρησης. Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρξε, ατόνισε πολύ περισσότερο, καθότι αν θυμάστε καλά στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν υπήρξε υποψήφιος για να κατέλθει στις εκλογές και προκειμένου εμείς ως τουλάχιστον Δημοτική Παράταξη ως Δημοτική Παράταξη αποφασίσαμε ότι και θα συμμετέχουμε και θα ψηφίσουμε ώστε να έχει ενεργό ρόλο και πραγματικά να φέρει αποτελέσματα στο Δήμο μας ώστε να μπορούν να εκπροσωπούνται, γιατί πολλά πράγματα δεν φτάνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, στον άλλο το όργανό μας, να εκπροσωπούνται οι δημότες και οι επιχειρήσεις και να βρίσκουν εν μέρη τουλάχιστον το δίκιο τους. Οφείλω να το πω για να καταγραφεί ότι όταν ο νομοθέτης προφανώς για τέτοιους θεσμούς που πολύ σωστά είπε ο κύριος Κουφέλος βάζει την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3, ακριβώς αυτό επιζητεί και η θέση της παράταξης του κυρίου Κουφέλου του στιμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, είτε με ψήφισαν είτε δεν με ψήφισαν σε αυτή την επιλογή. Εγώ από την πλευρά μου σας διαβεβαιώ ότι θα προσπαθήσω το θεσμό αυτό να τον ανεβάσω. Είναι ένας σημαντικός θεσμός, όπως και ο Δήμαρχος αλλά και ο κύριος Πανάγος το ανέφεραν. Είναι ένας θεσμός διαμεσολαβητικός μεν, αλλά είναι, εάν λειτουργήσει σωστά, υπέρ του πολίτη, υπέρ της επιχείρησης, τον χρειάζεται και ο πολίτης και η επιχείρηση, ούτως ώστε να βρει πολλές φορές το δίκιο του. Χωρίς να έχει, γιατί μερικές φορές δεν έχουν τη δυνατότητα οικονομικά να πάρουν δικηγόρους και να διεκδικήσουν το δίκιο τους, και πιστεύω ότι σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, με τους συμβούλους της αντιπολίτευσης, με την υπηρεσία, θα προσπαθήσουμε όλο αυτό το κομμάτι να συντονιστεί και να βοηθηθεί πάντα προς όφελος και του Δήμου αλλά και των πολιτών.